Παιδιά, θυμάστε, έτσι είχαμε αρχίσει αυτήν τη σύναξή μας εδώ, μελετώντας το θέμα της σχέσης μας με τον Θεό. Τι είπαμε, ότι η σχέση αυτή με τον Θεό είναι σχέσης εμπειρίας, είναι εμπειρία η σχέση μας με τον Θεό. Αυτή η σχέση δεν έχει κανένα χαρακτήρα φιλοσοφικών ή ηθικών ή ιδεολογικών, αλλά είναι καθαρά, ξεκάθαρα, απόλυτα μια εμπειρία, η οποία ως εμπειρία που είναι, είναι μια πραγματικότητα βέβαια και μπορεί κανείς να την ερευνήσει, να την εξετάσει, να δει, ας πούμε, πώς εκτελήσεται αυτή η εμπειρία μέσα του. Και είχαμε δει πού συνίσταται το γεγονός αυτής της σχέσης μας με τον Θεό και μιλήσαμε κυρίως για το γεγονός της δημιουργίας του ανθρώπου, πώς έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο, πώς είναι ο άνθρωπος όταν είναι στη φυσική του κατάσταση και πώς γίνεται όταν ο άνθρωπος φύγει από την φυσική σχέση του με τον Θεό. Αυτά τα πράγματα, παιδιά, όσον και αν είναι θεωρητικά, είναι όμως πολύ σημαντικά να τα ξέρετε για να μπορείτε να καταλαβαίνετε αρκετά πράγματα τα οποία λέει η Εκκλησία και διδάσκει η Εκκλησία και τα οποία διδάσκει βέβαια και το Ευαγγέλιο. Και για να καταλαβαίνουμε και για ποιο λόγο μερικά πράγματα είναι απαραίτητα και επιμένουμε, ας πούμε, μερικές φορές να γίνονται αυτά τα πράγματα. Είπαμε ότι αυτό το καλώδιο τρόπο το οποίο μας συνδέει με την ενέργεια του Θεού, με τη χάρη του Θεού, είναι τήρηση των εντολών. Οι εντολές του Θεού δεν έχουν χαρακτήρα νομικών. Δηλαδή δεν είναι, ας πούμε, κάποιες εντολές όπως οι νόμοι της πολιτείας, του κράτους, που όποιος τις παραβαίνει υπόκειται, ας πούμε, σε μια ποινική δίωξη και το συλλαμβάνει η αστυνομία και του επιβάλλει, ας πούμε, διάφορα πειθαρχικά πράγματα. Αλλά οι εντολές του Θεού είναι καθαρά, είναι ξεκάθαρα φαρμακευτική αγωγή. Είναι δηλαδή όπως συμβαίνει όταν πάμε στον γιατρό και επειδή είμαστε άρρωστοι, ο γιατρός μας δίδει μία αναγωγή. Σου λέει, είσαι άρρωστος, πονείς το στομάχι σου, άρα σημαίνει ότι δεν πρέπει να τρώεις το ένα, δεν πρέπει να τρώεις το άλλο, δεν πρέπει να τρώεις το άλλο και ταυτόχρονα παίρνεις και μερικά φάρμακα τα οποία σου χρειάζονται για να γίνεις καλά. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι αυτή η φαρμακευτική αγωγή είναι, πώς να πούμε, είναι νόμος του κράτους ή εάν κάποιος, ας πούμε, δεν την τηρήσει θα υποβληθεί σε κάποια τιμωρία ή ακόμα δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι αυτή η φαρμακευτική αγωγή που μας δίνει ο γιατρός μας στερεί την ελευθερία μας. Αντίθετα, όσο και αφαίρεται εξωτερικά ότι είναι στέρηση της ελευθερίας, στην ουσία του είναι ο δρόμος προς την πραγματική ελευθερία. Διότι όταν έχουμε υγεία, όταν αποκτούμε την υγεία μας, τότε είμαστε πραγματικά ελεύθεροι άνθρωποι, λειτουργούμε φυσιολογικά. Άρα λοιπόν το να τηρήσει κανείς μια τέτοια αναγωγή σημαίνει ότι αυτή η τήρηση της αγωγής που του στερεί την ελευθερία του εξωτερικά, κατ' ουσίαν όμως είναι ο δρόμος προς την υγεία του, προς την ελευθερία του, είναι μια υποδούλωση στροποντενά η οποία τον οδηγεί στην πραγματική αποκατάσταση του εαυτού του και της υγείας του. Έτσι λοιπόν και ο Θεός έδωσε τις δικές του εντολές. Οι εντολές του Θεού μας βοηθούν ώστε να μπορέσουμε να ξαναβρούμε τον πραγματικό μας εαυτόν. Να δούμε πώς ήταν ο εαυτός μας πριν χωριστεί από τον Θεό, πριν την πτώση, πώς μας έπλασε ο Θεός, πώς λειτουργούσαμε πριν αρρωστήσουμε δηλαδή πνευματικά και ευρίσκοντας τον εαυτό μας σε μια υγιή κατάσταση να δούμε στη συνεχεία πώς μπορεί αυτή η κατάσταση να γίνει η βάση πάνω στην οποία θα χτιστεί όλη αυτή η σχέση μας με τον Θεό σε μια κατάσταση δηλαδή που ακόμα μπορεί να μπει και σε χώρους υπερφυσικούς. Είχαμε δει ότι η πρώτη εντολή του Θεού και το κέντρο των εντολών του Θεού συνίσταται στο να μπορέσει ο άνθρωπος να αγαπήσει τον Θεό. Δηλαδή μπορούμε να πω ότι η εντολή του Θεού είναι μία και μοναδική. Δεν υπάρχουν πολλές εντολές του Θεού. Είναι μία η εντολή του Θεού. Να αγαπήσουμε τον Θεό με όλη μας την καρδιά, με όλη μας την ύπαρξη. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι,
είναι η, τροποντινά, η μοναδική εντολή που δίδει ο Θεός στον άνθρωπο. Οι υπόλοιπες άλλες εντολές που υπάρχουν, αυτές μας βοηθούν ώστε να επιτελέσουμε εκείνη την πρώτη εντολή. Και αυτό γιατί είναι εντολή και γιατί είναι ανάγκη? Διότι ο άνθρωπος τότε είναι στη φυσική του κατάσταση όταν λειτουργεί σωστά και αγαπά πραγματικά τον Θεό. Εάν δεν αγαπά τον Θεό και αν δεν μπορείς να αγαπήσεις τον Θεό μέλλον την ύπαρξη, σημαίνει ότι κάτι λειτουργεί μέσα του άρρωστα, κάτι δεν πάει καλά μέσα στην ύπαρξη του. Η πρώτη εντολή και μοναδική λοιπόν είναι να αγαπήσει κανείς τον Θεό με όλη του την ύπαρξη. Και συνεχεία, παιδιά, ξέρετε ότι όταν ακούμε εντολές, συνήθως θυμούμαστε τις εντολές του Θεού, τις 10 εντολές του Θεού που έδωσε στον προφήτη Μωυσή εις το όρος Σινά. Εκεί ο Θεός έδωσε ένα συγκεκριμένο, ας πούμε, κατάλογο εντολών τις οποίες πρέπει να τηρήσει ο άνθρωπος προκειμένου να ξαναβρει το χαμένο του εαυτόν. Να επανέβρει την χαμένη του υγεία. Και θα δούμε τώρα ποιες είναι αυτές οι εντολές και πώς ερμηνεύονται, πώς μεταφράζονται και τι μας ωφελούν εμάς. Η δεύτερη εντολή του Θεού, η πρώτη εντολή είναι να αγαπήσουμε τον Θεό και ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από τον πραγματικό Θεό. Δεν θα δεχθείς, λέει ο Θεός, άλλους Θεούς πλην εμού. Δεν μπορεί να υπάρξει άλλος Θεός εκτός από τον πραγματικό Θεό. Και αυτό είναι απαραίτητο για να έχει ο άνθρωπος να ξέρει πού βαδίζει. Διότι σε εμάς, παιδιά, στην Εκκλησία, δεν είναι ο αγώνας μας αφηρημένος. Δεν κάνουμε κάτι έτσι αφηρημένα, δηλαδή απλώς να γίνουμε καλά παιδιά ή καλοί άνθρωποι ή κοινωνικοί άνθρωποι. Κάνουμε κάτι το οποίο είναι συγκεκριμένο. Ξέρουμε δηλαδή από πού αρχίζουμε και πού κατευθυνόμαστε. Κατευθυνόμαστε σε αυτό ο οποίος είναι το κέντρο του αγώνα μας. Αυτός είναι ο Θεός. Δεν είναι κάτι το άριστο. Ούτε είναι μια ιδέα αυτό το πράγμα. Έτσι, δεν είναι ούτε μια ιδέα, ούτε κάτι, ας πούμε, κοινωνικό. Είναι το συγκεκριμένο πρόσωπο. Ο ίδιος ο Θεός. Γι' αυτό δεν υπάρχουν άλλοι θεοί εκτός από τον αληθινό Θεό. Η δεύτερη εντολή, στην οποία θα σταθούμε λίγο περισσότερο, λέει το εξής. Θυμάστε τις εντολές, ρε παιδιά? Θυμάστε τις κανένας? Τις εμάθετε στο δημοτικό? Μόνο το κλέψεις και το ψεύδο μαρτυρήσεις θυμάστε. Τι είπα τον πατέρα σου, το θυμάστε και τη μητέρα σου? Το θυμούνται οι γονείς μας εκείνος συνήθως. Είναι από τις εντολές που θυμούνται οι γονείς. Την πρώτη εντολή να αγαπήσεις εκείνον τον Θεό σου δεν τη θυμούνται εκείνοι. Την άλλη, τι είπα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, τη μαθαίνουν απ' έξω. Όπως το αυξάνεστε και πληθύνεστε και το ασθενό και ο διπορό, άμα θέλουν να φάνε αμανιστία. Το ωραίο είναι ότι ο ασθενών και ο διπορών δεν είναι μέσα στο Ευαγγέλιο ούτε μέσα στην Αγία Γραφή καθόλου. Φαίνεται ότι είναι στο Κοράνι και αυτή η εντολή εκείνη. Θέλει ερεύνα να δούμε. Όπως το Κοράνι είναι, το πίστευε και μία ερεύνα. Το πίστευε και μία ερεύνα, το είπε ο Μωάμεθ. Είναι μέσα στο Κοράνι γραμμένο. Και οι χριστιανοί έχουν τόση γνώση της Γραφής που νομίζουν ότι το πίστευε και μία ερεύνα, το είπε ο Χριστός. Δηλαδή μπορεί να καταλάβετε τι γίνεται. Λοιπόν, ου ποιήσεις σε αυτό είδωλον, λέει ο Θεός. Δεν θα κάνεις στον εαυτό σου κανέναν είδωλον. Ούτε κανέναν ομοίωμα, όσα υπάρχουν στον ουρανό ή στη γη ή στα ύδατα, δεν θα τα προσκυνήσεις και δεν θα τα λατρεύσεις αυτά τα πράγματα. Είναι η δεύτερη εντολή του Θεού. Εδώ, έτσι ενημερωτικά, παιδιά, για να ξέρετε, σας λέω το εξής, ότι εάν μιλήσετε κάποια φορά, εύχομαι να μην σας τύχει και μην το επιδιώκετε, αλλά αν σας τύχει και αν μιλήσετε με κάποιον αιρετικό, ένα προτεστάντη ή ένα μάρτυρα του Ιεχωβά, το πρώτο πράγμα που θα κατηγορεί στην Ορθόδοξη Εκκλησία είναι οι εικόνες. Σου λέει, γιατί έχετε εικόνες? Ορίστε, η Γραφή λέει, ου ποιήσεις σε αυτό είδωλον, να μην κάνεις είδωλον, ούτε να τα προσκυνήσεις ούτε να τα λατρεύσεις, ούτε ομοιώματα. Πώς η Εκκλησία δέχεται τις εικόνες και τις προσκυνούμε τις εικόνες? Τι σημαίνει, η Εκκλησία πλανάται, δεν ξέρει αυτή την εντολή, έπεσε σε λάθος? Ποια είναι η πραγματικότητα? Με δύο λόγια και θα προχωρήσουμε. Η πραγματικότητα, παιδιά, είναι η εξής. Εμείς είμαστε Έλληνες, η Γραφή είναι γραμμένη στα ελληνικά και ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει η λέξη είδωλο και τι σημαίνει η λέξη εικόνα.
Ίδωλο σημαίνει να πω ότι αυτό το ξύλο είναι ο Θεός. Αυτή η εικόνα είναι ο Θεός. Αυτόν είναι είδωλο. Η εικόνα σημαίνει ότι αυτό εικονίζει τον Θεό. Άλλο πράγμα η εικόνα, άλλο πράγμα το είδωλο. Έχει τεράστια διαφορά. Ίσως σε άλλες γλώσσες δεν ξέρω αν μπορούν να το καταλάβουν, αλλά για εμάς που είμαστε Έλληνες και η γραφή γράφτηκε στα ελληνικά, μπορούμε να καταλάβουμε επακριβώς τι σημαίνει είδωλο. Είδωλο σημαίνει να πω ότι αυτό το αντικείμενο είναι ο Θεός μου. Όπως έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες για τα γάλματα τους, όπως λέει, ξέρω εγώ, άλλες θρησκείες για τα διάφορα αντικείμενα που έχουν. Αλλά να πω ότι αυτό εικονίζει τον Θεό, εικονίζει τους Αγίους, αυτό δεν είναι είδωλο, είναι εικόνα. Όπως λέμε, μια φωτογραφία ενός ανθρώπου δεν είναι το είδωλό μας, είναι μια φωτογραφία μας. Δεν σημαίνει ότι αν βγάλουμε μια φωτογραφία και τη βάλουμε σε μια κορνίζα, είμαστε ειδωλολάτρες και εκάναμε είδωλα. Και επίσης, εκτός τούτο, η Ορθόδοξη Εκκλησία, που θα γιορτάσουμε και την Κυριακή της Ορθοδοξίας τη μεθεπόμενη, έχει ξεκαθαρίσει ότι η Εκκλησία δεν λατρεύει τις εικόνες. Εμείς δεν λατρεύουμε τις εικόνες, παιδιά. Εμείς προσκυνούμε τιμητικά τις εικόνες. Και όχι τις εικόνες, αλλά το εικονιζόμενο πρόσωπο. Αυτό το πρόσωπο που εικονίζεται στην εικόνα, αυτό το απονέμουμε σχετική τιμητική προσκύνηση. Δεν λατρεύουμε τις εικόνες, δεν έχουμε καμιά σχέση με ειδωλολατρεία, ούτε με είδωλα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Τώρα, εδώ βέβαια να πει κανείς, όταν ακούει αυτήν την εντολή του Θεού, γιατί είπε ο Θεός αυτό το πράγμα? Διότι, παιδιά, η καρδιά του ανθρώπου έτσι είναι, είμαστε πλασμένοι. Όταν έχουμε μπροστά μας κάτι και το απευθύνουμε αυτού του πράγματος, του αντικειμένου, του προσώπου, την αγάπη μας, την λατρεία μας, την προσευχή μας, τότε αποκτούμε μια σχέση με αυτό το πράγμα. Και αυτή η σχέση σημαίνει ότι επιδράει στο δικό μας ψυχικό κόσμο. Γι' αυτόν ο Θεός θέλει να μας κόψει από όλα τα ψεύτικα πράγματα, από τα δεκανίκια που έχουμε γύρω μας, και να μας βάλει να στεκόμαστε στα πόδια μας και να έχουμε σωστή σχέση με τον Θεό. Και έτσι δεν μας αφήνει να δημιουργούμε είδωλα για ψεύτικους θεούς. Όμως αυτό, να πει κανείς, ήταν στα παλαιότερα χρόνια. Σήμερα ποιος είναι ο ειδωλολάτρης? Εντάξει, δεν θα αλλάξουμε πίστη. Ισχύει αυτή η εντολή? Αυτή η εντολή, παιδιά, ισχύει και έχει μεγάλη σημασία και ιδιαίτερα σήμερα. Γιατί σήμερα, επειδή έχουμε χάσει πολλά πράγματα, το μέτρο πολλών πραγμάτων, ειδωλοποιούμε οτιδήποτε υπάρχει γύρω μας. Και είναι εύκολο να κάνει κανείς είδωλα στη ζωή του. Ας πούμε ότι εάν ο άνθρωπος στηρίξει την ελπίδα του και την αγάπη του και το ενδιαφέρον του στα χρήματα, σημαίνει ότι έκαμε τα χρήματα είδωλο. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος ότι η φιλαργυρία είναι ειδωλολατρεία. Σημαίνει ότι αγάπησε τα χρήματα και η καρδιά του είναι κολλημένη πάνω στα χρήματα. Δεν ελπίζει πάνω στο Θεό αυτός ο άνθρωπος, ελπίζει στα χρήματα του. Και αυτό το πράγμα δεν τον αφήνει. Δεν αφήνει την καρδιά μας να κινηθεί προς τον Θεό. Γιατί έτσι είναι η φύση μας και έχουμε μέσα μας αγάπη, πολύ αγάπη. Όπου κολλήσει αυτή η αγάπη, κόλλησε. Δεν μπορεί να πάει μετά πιο πάνω. Και αν κάτι σου κλέψει αυτή την αγάπη, τότε δεν μπορείς να προχωρήσεις να αγαπήσεις τον Θεό με όλη σου την ύπαρξη. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να κολλούμε σε τίποτα πράγματα τα οποία δεν έχουν σχέση με αυτήν την πορεία μας με τον Θεό. Όταν κανείς ειδωλοποιεί, ας πούμε, μια ιδεολογία, βλέπετε σήμερα υπάρχουν χίλιες ιδέες, ή ακόμα την επιστήμη, τη θεωρεί την είδωλο, ότι η επιστήμη είναι το παν για αυτόν και στηρίζεται πάνω στην επιστήμη του, πάνω στις γνώσεις του, πάνω στον εαυτόν του. Μπορεί να κάνει είδωλο τον εαυτόν του τον ίδιο, την εξωτερική του εμφάνιση ή ακόμα και την διανοητική του κατάσταση. Αν κάποιος είναι έξυπνος, χαίρεται με τις εξυπνάδες του, δηλαδή με την καλή έννοια. Έχει ένα γερό μυαλό και χαίρεται όταν έχει, ας πούμε έτσι, επιτεύγματα διανοητικά. Είναι κάτι καλό, αλλά εάν κολλήσει αυτό το πράγμα ο άνθρωπος,
τότε πραγματικά δεν μπορεί να προχωρήσει κάτι πέρα από αυτό. Και οπωσδήποτε, όταν ειδωλοποιούμε σχετικά πράγματα, κάποια στιγμή, παιδιά, θα έρθει η ώρα που θα απογοητευτούμε. Θα έρθει η ώρα που δεν θα μπορέσουμε να αναπαυθούμε απόλυτα. Γιατί? Διότι η ψυχή μας, η ύπαρξή μας, επειδή είναι πλασμένη από τον Θεό, δεν μπορεί να περιοριστεί. Ασφιχτία δεν μπορεί να περιοριστεί σε πράγματα πεπερασμένα. Δεν μπορεί να αναπαυθεί ο άνθρωπος σε πεπερασμένα πράγματα. Αναπαύεται μόνο στο αιώνιο, το απόλυτο. Γι' αυτό το πράγμα, κάθε πράγμα που δεν είναι απόλυτο, δεν αναπαύει τον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν, ούτε τα χρήματα, ούτε η δόξα του κόσμου, ούτε οι γνώσεις, ούτε και κανένα πρόσωπο είναι ποτέ δυνατόν να γίνει για μας απόλυτο μέγεθος. Και είναι κάτι που είναι ένας κίνδυνος σήμερα, και γίνεται αυτός ο κίνδυνος στις οικογένειες. Βλέπετε, ξεκινάει κάποιος άνθρωπος και όπως είναι η φύση των ανθρώπων, κάποιος άνθρωπος αγαπάει, ας πούμε, έναν άλλον άνθρωπο. Έτσι, μια κοπέλα αγαπάει έναν αγόρι. Είναι κάτι έμφυτο, είναι κάτι το φυσικό, είναι μια κίνηση φυσιολογική. Όμως, εάν δεν προσέξει και δεν έχει σχέση, δεν ξέρει δηλαδή αυτήν τη σχέση με τον Θεό, τότε δίδει όλη την αγάπη και όλη την ύπαρξή της και όλον τον εαυτόν της, ή αντίθετα ο άνδρας προς τη γυναίκα, σε αυτόν το άλλο πρόσωπο. Και αυτό το πρόσωπο είναι το είδωλό του. Είναι ο Θεός του, είναι το παν γι' αυτό. Είναι το παν. Αφού είναι το παν όμως και επενδύσει όλη τη δύναμή του σε αυτό το άλλο πρόσωπο, θα έρθει κάποια ώρα, έτσι είναι η φύση δυστυχώς, θα έρθει κάποια ώρα που δεν θα μπορέσει να αναπαυθεί ο άνθρωπος. Και αν ακόμα υποθέσουμε ότι όλη η ζωή μας περάσει σε μια απόλυτη ευτυχία, χωρίς καμιά διακοπή, θα έρθει η ώρα της φυσικής φθοράς, εφόσον είμαστε άνθρωποι, οπωσδήποτε κάποια ώρα δεν θα υπάρχουμε πλέον, θα πεθάνουμε, οπότε εκείνη την ώρα θα βιώσουμε την κατάρρευση της αγάπης μας, την κατάρρευση αυτού που επενδύσαμε πάνω στον άλλον άνθρωπο. Και είτε λέγεται σύζυγός μας, είτε λέγεται παιδιά μας. Έτσι. Και αυτό το πράγμα σημαίνει ότι στραγγαλίζει τον άλλον άνθρωπο. Όταν επενδύσεις όλη σου την αγάπη, όταν δώσεις όλο σου το είναι σε έναν άλλον άνθρωπο, είναι φυσικό ότι δεν θα μπορέσει να αντέξει. Ούτε εσύ θα αναπαυτείς, αλλά ούτε και εκείνος θα μπορέσει να αντέξει. Θα λυγίσει τον άλλον άνθρωπο. Διότι τον πνίγεις τον άλλον. Ενώ η αγάπη του Θεού έχει ένα χαρακτηριστικό. Ελευθερώνει τον άνθρωπο. Του δίνει μια ελευθερία, μια άνεση. Ξαναβρίσκει τον εαυτόν του μέσα από τη δική σου αγάπη. Δεν εξατμίζεται αυτός για να τον απολαύσεις εσύ, αλλά μέσα από τη δική σου αγάπη ξαναβρίσκει τον δικό του εαυτόν. Είναι μεγάλη υπόθεση, παιδιά, αυτή η αγάπη. Και αυτή η εντολή μιλά ακριβώς για αυτήν την τέχνη της αγάπης. Να καταλάβουμε ότι όταν αγαπούμε πράγματα σχετικά πεπερασμένα, αυτό σημαίνει ότι πρέπει και η αγάπη μας να είναι περιορισμένη. Όχι πως θα αγαπούμε λίγο τον άλλον άνθρωπο. Όχι. Θα τον αγαπούμε με όλη μας την καρδιά. Αλλά θα υπάρχει και μια αγάπη πάνω από αυτήν την αγάπη που δίδεται στον άλλον άνθρωπο. Είναι τραγικό, πολύ τραγικό να βλέπει κανείς πολλές φορές ανθρώπους να φτάνουν ακόμα και στην αυτοκτονία, δυστυχώς, γιατί τους πρόδωσε η αγάπη τους. Ναι, θυμούμαι μια φορά διέβασα ένα γράμμα κάποιου παιδιού που έθεσε τέρμα στη ζωή του, γιατί τον πρόδωσε η γυναίκα του. Υποψιαζόταν ότι τον πρόδωσε η γυναίκα του. Και έγραψε ένα γράμμα και αυτοκτόνησε. Και το διάβασε και το γράμμα. Και ήταν πραγματικά τραγικότητα να βλέπεις το λάθος. Ότι εφόσον εσύ με πρόδωσες, γράφει στη γυναίκα του, και πώς να πούμε, επούλησες την αγάπη μου, δεν υπάρχει πλέον λόγος για μένα να υπάρχω. Δεν έχω σκοπό να υπάρχω. Δεν έχει νόημα η ζωή μου. Να μπει κανείς, είναι ευγενής κίνησης, έτσι. Αγαπάς τη σύζυγό σου με όλη την ψυχή. Καλό πράγμα. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι η γυναίκα μου είναι το νόημα της ζωής μου. Όσον και αν μας κακοφαίνεται, παιδιά, ή κακοφαίνεται, ας πούμε,
του εταίρου ίμιση, να πούμε έτσι, όταν απαιτούμε να πει ο άλλος αυτά τα πράγματα, πρέπει να καταλάβουμε ότι ο σκοπός της ζωής μας, το νόημα της ύπαρξής μας, δεν ευρίσκεται σε κανέναν άνθρωπο. Διαφορετικά από τη στιγμή που θα δώσουμε ως σκοπό της ζωής μας τον άλλον άνθρωπο, οπωσδήποτε θα έρθει η ώρα που θα απογοητευτούμε. Δεν θα σταθεί αυτό, θα καταρρεύσει, είναι αδύνατο να σταθεί. Αλλά κι αν ακόμα πάει, εμείς θα στραγγαλίσουμε την ύπαρξή μας να χωρέσει μέσα στον άλλον άνθρωπο. Δεν γίνεται αυτό. Βλέπει κανείς λοιπόν ότι εάν από την αρχή κάποιος δεν καταλάβει αυτό το πράγμα και γελαστεί να κάνει είδωλον της ζωής του το πιο ευγενές πρόσωπο ακόμα που υπάρχει δίπλα του, θα έχει πρόβλημα. Θα έχει οπωσδήποτε πρόβλημα. Πρόβλημα το βιώνουμε και στις σχέσεις ακόμα των γονιών προς τα παιδιά. Βλέπετε, μεγαλούν τα παιδιά του και λέει ότι για μένα το παιδί μου είναι το παν. Βέβαια, είναι γονιός. Έτσι είναι. Αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ξέρει ότι το παιδί του είναι και ένας άνθρωπος. Και δεν είναι το παν το παιδί σου, όσον και αν είναι σκληρός ο λόγος. Το παν είναι κάτι άλλο ή κάποιος άλλος. Είναι ο Θεός το παν για μας. Γι' αυτό, εάν δεν το μάθει ο γονιός, τότε θα είναι ασφιχτικός με την πολλή του αγάπη. Θα θέλει να επιβάλλει αυτό που θέλει εκείνος στο παιδί του από αγάπη. Ναι, αλλά αυτό πώς θα γίνει? Και αύριο όταν πάει να παντρευτεί το παιδί και πρέπει να πάει με τη γυναίκα του, πού είναι να πάει η μάμα του ύστερα? Πού θα πάει η μάμα του που δύο γυναίκες στο ίδιο σπίτι δεν χωράνε με τίποτα? Τότε αρχίζει η μαμά να ψάχνει να βρει, ας πούμε, προβλήματα στην νύφη, συνήθως, κύριος, δεν ξέρουμε. Υπάρχουν και καλές μαμές. Μάμες. Αλλά αυτός ο πόλεμος, ο αιώνιος πόλεμος νύφης και πεθεράς και πεθεράς και νύφης είναι πανάρχιος. Ναι, δεν μπορεί η μητέρα, οι γονείς να καταλάβουν ότι η αγάπη πλέον επιβάλλει να ελευθερώσει τον άλλον άνθρωπο. Η αγάπη επιβάλλει να τον αφήσεις, να μην τον κρατάς, να προχωρήσει, να δοθεί στη σύζυγόν του. Το λέει ο ίδιος ο Θεός. Ένα και εντούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτό και τη μητέρα και προσκοληθήσετε προς τη γυναίκα αυτού. Καταλείπει τους γονείς του. Κάρχεται κάποια ώρα που πρέπει να τους εγκαταλείψει. Δεν μπορεί, είναι λάθος να μην τους εγκαταλείπει. Είναι λάθος, δεν γίνεται. Πρέπει να τους εγκαταλείψει, όχι βέβαια να μην τους σέβεται, να μην τους αγαπά, μόλις πάνε να ανοίξουν το στόμα τους να τους πιάνει από το λαιμό να μην μιλούν. Όχι έτσι. Αλλά και από την άλλη, πρέπει να καταλάβει ο καθένας το μέτρο του. Ότι μεγάλωσε σε αυτό το παιδί, μεγάλωσε αυτόν την ύπαρξη, ας πούμε, μετά θα του δώσει την ελευθερία να φύγει. Και πρέπει η αγάπη σου να έχει τέτοια αρχοντιά που να χαίρεσαι όταν ακριβώς τον ελευθερώνεις τον άλλον άνθρωπο. Να χαίρεσαι όταν τον ελευθερώνεις και να χαίρεσαι όταν φεύγει από σένα. Γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Όχι να αισθάνεσαι διαφορετικά. Γιατί όσο και μας φαίνεται, παιδιά, γελούμε, όμως δυστυχώς σήμερα είναι απίστευτο ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα μέσα στους γάμους τα οποία προέρχονται από τους γονείς. Δεν εννοούν να εγκαταλείψουν τα παιδιά τους ή τα παιδιά δεν εννοούν να εγκαταλείψουν τους γονείς τους. Και βλέπει κανείς μια σχέση η οποία είναι άρρωστη. Αλλά αυτό μπορεί να γίνει και μέσα στο γάμο ακόμα. Όταν δώσεις όλη σου την ύπαρξη στον άλλον άνθρωπο, τότε πραγματικά γίνονται πολλά λάθη. Δεν είναι ωραίο πράγμα, ούτε είναι γνώρισμα αγάπης να διαλύεις τον άλλον άνθρωπο. Όπως σας είπα, παιδιά, και όπως είπαμε μια άλλη φορά, η αγάπη έχει βασικά γνωρίσματα. Ένα από τα πιο βασικά γνωρίσματα είναι ότι στηρίζεται πάνω στην ελευθερία. Δεν μπορεί η αγάπη ποτέ να δουλώσει τον άλλον άνθρωπο. Δεν μπορεί να τον απορροφήσει. Δεν είναι αγάπη να απορροφήσεις τον άλλον άνθρωπο και να τον κάνεις να είναι ό,τι είσαι εσύ. Δεν είναι αυτό αγάπη. Και βέβαια υπάρχουν χαρακτήρες ανθρώπων που καμιά φορά εξατμίζονται.
Έτσι είναι, το βλέπει κανείς, ας πούμε, συμβαίνει. Και κυρίως παθαίνουν οι άντρες αυτό το πράγμα. Δηλαδή τους απορροφούν οι δυνατές γυναίκες. Και βλέπεις, ας πούμε, ότι έρχονται να μιλήσουν και οι δυο. Έχει κάτι τέτοιο. Αν είχα μια πώς, το μηχάνημα που βγάζει ταινίες, θα ήθελα έτσι να σας βγάλω μερικές ταινίες, να σας δείξω δηλαδή, αν επιτρέπετε και αν μπορούσε να γίνει, να δείτε τι σημαίνει εξάτμιση ενός ανθρώπου. Έρχονται ένα ανδρόγυνο να μιλήσουν. Κάθεται ο άνδρας και η γυναίκα και αρχίζει να μιλάει η γυναίκα. Και βλέπεις τον άνδρα, είναι τόσο ταυτισμένος με τη γυναίκα του, ας πούμε, που κάνει όλους τους μορφασμούς, ό,τι λέει εκείνη, όπως τα περιγράφει, και εκείνος συμβαδίζει, ας πούμε. Αν, ας πούμε, αγρεύει εκείνη, αγρεύει και εκείνος. Αν χαμογελάει εκείνη, χαμογελάει εκείνος, το πολύ πολύ καμιά φορά να πει την τελευταία πρόσθεση της λέξης. Δηλαδή, αν, ας πούμε, εκείνη πάει να πάρει μια άπνοη και δεν προλάβει να τα πει όλα, θα τα πει εκείνος. Είναι δηλαδή μια εξαφάνιση σε ανθρώπινης προσωπικότητας στο έπακρο. Διότι τον απορρόφησε. Είναι και αδύνατος χαρακτήρας, ο άλλος είναι πιο δυνατός χαρακτήρας και απερροφήθηκε. Αυτό το πράγμα δεν το κάνει ούτε ο Θεός, παιδιά. Βλέπετε, αν δείτε, ας πούμε, τους Αγίους. Οι Άγιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αγάπησαν τον Θεό με όλη τους την ύπαρξη. Μόνο τους το είναι. Δηλαδή δεν άφησαν τίποτα, ας πούμε, το οποίο να μην δώσουν τον Θεό. Τρόποντινα, ενώθηκαν απόλυτα με τον Θεό. Βλέπετε ότι όταν μπαίνει κανείς μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, δεν γίνεται όμοιος με άλλον άνθρωπο. Κάτι κινήσεις που γίνονταν, ας πούμε, τελευταία, στα κατηχητικά και ξέρω κάτι κύκλους θρησκευτικούς, που ήταν όλοι άνθρωποι το ίδιο, θυμάστε, έχετε δει τέτοια όντα, έτσι, ας πούμε, που πάνε στην Εκκλησία και έχουν, ας πούμε, την ίδια φάτσα όλοι. Έχουν όλη την ίδια φάτσα, έχουν όλοι το ίδιο χτένισμα, οι κοπέλες, ας πούμε, κάνουν τα μαλλιά τους έναν τρόπο πίσω, τα ίδια φουστάνια, τα ίδια παπούτσια, τις κλάτσες, όλοι. Και οι άντρες το ίδιο, ας πούμε. Οπότε μόλις βλέπεις από μακριά, καταλάβεις ότι αυτός ανήκει σε εκείνη το τάγμα, σε εκείνη την ομάδα, να πω, σε εκείνη την οργάνωση. Γιατί, διότι αφομοίωναν τους ανθρώπους. Ενώ βλέπει κανείς μέσα στην Εκκλησία, υπάρχει μια τεράστια ελευθερία. Τέτοια ελευθερία, παιδιά, που κανένας Άγιος δεν μοιάζει με έναν άλλον Άγιο. Δεν έχουμε έναν Αγίους όμοιους. Αλλά ο Θεός, ο οποίος ενώνεται απόλυτα με τον άνθρωπο, διατηρεί τον άνθρωπο στην ελευθερία του. Και έτσι ένας εξωστρεφής άνθρωπος γίνεται ένας εξωστρεφής Άγιος άνθρωπος. Ένας εξωστρεφής άνθρωπος γίνεται ένας Άγιος εξωστρεφής άνθρωπος. Εγώ θυμάμαι όταν πήγα στο Άγιον Όρος την πρώτη φορά, ήμουν στην Κύπρο, ακούγαμε έτσι για το Άγιον Όρος, για τους μοναχούς. Είχα μία εντύπωση, ας πούμε, για τους μοναχούς, ότι οι μοναχοί πρέπει να είναι σιωπηλοί, να μην γελούν ποτέ, να είναι σκυθροποί, έτσι, πενθικοί, διαβάζουμε και κάτι βιβλία. Γνώρισε και ένα-δυο μοναχούς, ας πούμε, σε κάποια μοναστήρια της Κύπρου, που ήταν πράγματι ενάρετοι άνθρωποι, ενάρετοι μοναχοί, και εκφύσεως ήταν έτσι πολύ μαζεμένοι και σιωπηλοί άνθρωποι. Και αυτή η εικόνα είχα μέσα μου περί μοναχών. Όταν πήγα στο Άγιον Όρος και πήγαμε πολύ πόθο ότι ήθελα να δω το Άγιον Όρος και πώς να πούμε, διέβασα ένα σωρό πράγματα για το Άγιον Όρος, για τους Αγίους, για τον τόπο εκείνων της ασκήσεως. Όταν πήγα εκεί στη Δάφνη, θυμάμαι, τι να δω μπροστά μου. Έβλεπα τους μοναχούς να τρέχουν πάνω κάτω γιατί ήρθαν το καράβι και ξεφόρτωναν πράγματα οι άνθρωποι. Έτρεχαν πάνω κάτω. Αυτοί και φώναζαν κιόλας. Φώναζαν ένας του άλλου για να συνεννοηθούν. Μετά ήθελαν να φορτώσουν πράγματα πάνω στο λεωφορείο. Οπότε βγήκαν ένα-δυο πάνω στο λεωφορείο και ήθελαν να φορτώσουν κάτι σακούλες με αλεύρι και τα έπιαναν από κάτω. Ένα, δύο, τρία και πήγαινε πάνω η σακούλα. Όταν έβλεπα τους μοναχούς να κάνουν τις φασαρίες όλες, λέω, Παναγία μου, μοναχοί αυτοί. Τι σχέδιο είναι το πράγμα, πώς φωνάζουν, πώς τρέχουν έτσι. Πώς μιλούν, γελούσαν κιόλας. Πώς γελούν αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, τέλος πάντων είπα ότι μπορεί να μην είναι καλή μοναχή. Θα πάμε παρακάτω να δούμε τι γίνεται. Όταν πήγα στο Γερο Παΐσιο, αυτό το μεγάλο τον Άγιο, που πριν λέγανε εκεί οι φοιτητές μου, είμαστε στο πρώτο έτος του Πανεπιστημίου,
Είχαν ένα-δυο που είχαν πάει και άλλη φορά και λέγανε, ας πούμε, είναι Άγιος, είναι προφήτης, κάνει θαύματα, είναι αυτά. Είπαν. Εμένα μέσα στη φαντασία μου ήταν, έγινε ένα φάντασμα αυτό το πράγμα, ένας εξωγήινος. Πήγαμε εκεί να δούμε αυτόν τον μεγάλο, τον Άγιο, τον θαυμαστό που κάνει θαύματα, τέρατα και σημεία, και η μεγάλη υπόθεση να τον δεις δηλαδή. Πέρασε πολύ τυχερό να τον δεις. Δεν ανήκε και την πόρτα του σε όλους. Πήγαμε, τραβήσαμε ένα καμπανελάκι που είχε εκεί, περιμέναμε να βγει. Αργούσε, πέρασαν 15-20 λεπτά, 25, δεν απαντούσε. Τι θα γίνει. Κάναμε τόσον τόπο, μέσα στα δάση, μέσα στα λαγκάδια, μέσα στα αυτά, να δούμε αυτόν τον μεγάλο Άγιο. Οπότε και εγώ είχα ένα κομποσχήνι, θυμάμαι, και πέσω κομποσχήνι, μου λέει, Κύριε Σου Χριστέ, φώτισε το να μας ανοίξει, έλεγα. Έλεγα, όταν έφτασα στον τελευταίο κόμπο, άκουσα με τη φωνή του Γιώργου, λέει, έκανε έτσι από μακριά. Αυτός είναι. Εγώ επάγωσα, μόλις άκουσα ότι είναι αυτός, Παναγία μου, το χτυπούσε η καρδία μου, πώς θα δούμε τον μεγάλο τον Άγιο. Σε μια στιγμή βλέπω ένα γεροντάκι, τυλιμένο μια ποτανία πάνω του, και πήγαινε έτσι κούτσα, 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 χώρα εκεί. Μα εν τούτος ο Παΐσιος. Δεν μου είχαμε στον ντομάτι να πούμε. Πήγαμε, μας έβαλε σε ένα δωμάτιο να κάτσουμε. Ένα πολύ μικρό δωμάτιο, δύο παλιοκρεβάθια έτσι ξύλινα. Ξύλινα πήγε και κάτι εικόνες κολλημένες με κάτι πινέζες πάνω στον τοίχο. Κάτσαμε εκεί. Περιμένα, ακούσαμε πνευματικά λόγια. Πράγματι ήταν ασκητικός, ήταν έτσι, είχε να πούμε και ρημιά ο τόπος, έρημος εκεί. Ακούσαμε πνευματικά λόγια. Αν δεν ακούσαμε πνευματικά λόγια, άρχισαμε τα ανέκδοτα. Άρχισαμε να μας λέει ιστορία για να γελούμε. Κάτι ιστορίες γελίες. Μόλις πηγαίναμε να του πούμε μια κουβέντα ότι πέστε μας γέροντα, ας πούμε, και κάτι για την προσευχή, μας είναι και ένα λουκούμι. Εγώ έφαγα 10-12 λουκούμι την ημέρα. Ήμουν και στρούμπουλός όπως τώρα. Το γέροντας μου έλεγε, πάρε, είναι της δίαιτας. Ρε παιδί μου, δεν μπορούσαμε να βρούμε άκρα. Είχε έναν εκεί που εφταρνίζεται, ας πούμε, του λέει 2 λεπτά σε ένα σωστό αντιβιωτικά. Και πήγε και φέρνει κάτι κούνες του φιστουκιού. Και τα πάρει από αυτούς, του λέει, αυτά είναι αντιβιωτικά. 3 πρωί, 3 το βράδυ, 3 τη νύχτα. Εγώ προς τη στιγμή λέω, δεν είμαστε καλά. Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι. Δεν είναι Άγιος άνθρωπος αυτός. Φάγαμε του κόσμου τα λοκούμια, πάμε του κόσμου τα ανέκδοτα. Δεν έφτανε εκείνο. Σε μια στιγμή βγάζει και τα παπούτσια του και έμεινε με κάτι κλάτσες τρυπημένες και βγήκε πάνω στο κρεβάτι με τις κλάτσες. Λέω, αυτός είναι τρελός, δεν έχει. Πραγματικά η πρώτη εντύπωση του γέροντος του Παϊσίου ήταν ότι πρόκειται περί ενός τρελού ανθρώπου. Βγήκε με τα παπούτσια, με τα σκλάτσες πάνω στο κρεβάτι και περπατούσε. Και μας διηγόταν κάτι. Κύριε Ρέσο, μα εγώ η μοναχή που ήξερα ήταν αμίλητη, ήταν σοβαρή, κάθονταν έτσι, ας πούμε, εκεί. Τους έλεγε μια κουβέντα και σου απαντούσα μετά από μισή ώρα. Και μια λέξη. Αυτός έλεγε άλλα τον άλλο. Λέω να του κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Είπαν, μεταξύ των πολλών σημείων και των τεράτων που ακούσαμε, ήταν ότι έχει φίδια, τα οποία είναι εκεί στην αυλή του και όσοι πήγαν τα είδαν, ξέρω εγώ, του λέω κι εγώ, γέροντα, μπορείτε να μας δείξετε τα φίδια. Μου λέει, καλά ρε παιδάκι μου, λέει, σε ζωολογικό κήπο ήρθες. Λέω, πώς θα συνοηθούμε τώρα, τι να βρούμε άκρα. Μου λέει, να σου δείξω τα φίδια, λέει, τα φίδια μου τα έχω εδώ μέσα, στην καρδιά του δηλαδή. Τέλος πάντων, από αστείο σε αστείο, πέρασε μια μισή ώρα, πνευματικά τίποτα, δεν μας είπε μια λέξη. Ύστερα λέει, άντε παιδιά, λέει, θα περάσει το λεωφορείο απ' έξω, απάντε σπίτι σας. Δηλαδή, δρόμο. Λέω, πάντα να φύγουμε, να χάσουμε και την ώρα μας. Δεν βγήκε τίποτα. Βέβαια, εκεί έγινε και το πρώτο σημείο, το οποίο να σας πω, παιδιά, έτσι είναι. Όταν είμαστε μας έβγαλε εκεί στα τέλεια, στα σίδερα εκεί, του λέμε τέλος πάντων ότι θα μας πείτε για τίποτα πνευματικό. Λέει, τι να σας πω ρε παιδιά, να κάνετε πολλές μετάνοιες, γονικλησίες. Του λέει ένας συμφοιτητής μου, πόσες γέρο να κάνουμε. Λέει, κάντε όσες θέλετε, σας ταινέσεις, κάμε όσες θέλετε. Και εκείνη την ώρα, παιδιά, που μας μιλούσε πραγματικά,
γέμισε όλο ο τόπος από ευωδία, όλος ο τόπος. Ευωδία είναι τα βουνά, οι πέτρες, τα δέντρα, τα ξύλα, ο αέρας, τα πάντα. Ευωδίασαν όλα, απίστευτο πράγμα. Δηλαδή, σαν να εξηγήθηκα χιλιάδες βαρέλια άρωμα από αυτόν τον άνθρωπο. Σαν μιλούσαμε και είμαστε έξω στην Ήπεθρο. Ο γέροντας δεν ξέρω αν κατάλαβε, αλλά λέει: άτε, γρήγορα, πάτε παιδιά, τι έχω δουλειά. Φιλήσαμε το χέρι του και ο πήγε στην καλύβα και εμάς μας έπιασε ένα πράγμα και φύγαμε και άρχισαν να τρέχουμε. Σαν μια παλαβομάρα μας έπιασε. Αρχίσαμε να τρέχουμε, να γελούμε μες στα δάση και δεν μπορούσαμε να συνοηθούμε ούτε γιατί τρέχουμε ούτε γιατί γελούμε. Λέει ένας από αυτούς, βρε λέει, αν μας δει κανένας πως τρέχουμε και πως γελούμε θα μας φέρει για τρελούς. Τι πάθαμε. Πήγαμε από το Σταυρονικήτα στις Καριές 20 λεπτά, βγήκε η ψυχή μας. Ο ένας λέγει το άλλος, σταμάτα, ρε, πώς θα πεθάνουμε, δεν μπορούμε άλλο. Και να τρέχει και να γελάς κιόλας. Ήταν ένα πράγμα και μας συνόδευε αυτή η ευωδία μέχρι σχεδόν που φτάσαμε στις Καριές. Θέλω να πω, παιδιά, έτσι σας είπα όλη αυτή την ιστορία. Θέλω να πω ότι ο Θεός, ο οποίος είναι η απόλυτη ύπαρξη αγάπη, όταν ενώνεται με τον άνθρωπο, δεν αποκεφαλίζει τον άνθρωπο. Δεν τον κάνει τον άνθρωπο, δεν του χάνει, ας πούμε, την ύπαρξή του ο Θεός. Έχει άλλους αγίους ανθρώπους που ήταν τελείως διαφορετικοί. Ήταν αυστηροί, ήταν πιο σιωπηλοί, ήταν άλλος προς άνθρωποι. Ο Γερο Παΐσιος ήταν ένας άνθρωπος που γινόταν με όλους το ίδιο πράγμα. Αν ήσουν αναρχικός, γινόταν και αυτός αναρχικός. Αν ήσουν, ξέρω εγώ, αυστηρός, ήταν αυστηρός. Αν ήσουν νέος, ήταν νέος. Αν ήσουν γέρος, ήταν γέρος. Γινόταν με όλους το ίδιο, αλλά μέσα από αυτήν την άνεση του να κινείται με όλους τους ανθρώπους, αυτός ουσιαστικά σε έσπροχνε και σε βοηθούσε χωρίς να καταλαβαίνεις. Οι άλλοι πατέρες, όπως ο Παπα-Εφραίμ στα Κατουνάκια, ήταν σαν τον προφήν της Παλαιάς Διαθήκης. Αυστηρός, άτεχτος. Όταν πήγαμε εκείνη την πρώτη φορά, του πήραμε ένα κουτί λοκούμια από τα κουραπιέδες. Μου το έδωσαν και εμένα στο Βελάνο, το κρατώ τούτη, φίλοι μου πάλι. Λοιπόν, μπαίνουμε μέσα. Λέει, τι είναι αυτό που κρατάς εσύ? Του λέω, κουραπιέδες. Κουραπιέδες, λέει. Κουραπιέδες στο Άγιον Όρος, στα Κατουνάκια. Το πετάξεις από εδώ κάτω. Λέω, δώσαν τόσα λεφτά, αγορά στους κουραπιέδες της. Ήταν καρβάλισε αυτά, κάτι ωραίο κουραπιέδες που είναι στην... Κάτσε να τις φυλάξω, τις φάμε εμείς ύστερα. Το πιάνει δύο λεπτά, το έκαμε έναν έτσι, πήρα όλοι στον κρεμό. Χάθηκα. Μετά, τέλος πάντων, μας ξεσκόνησε αυτός. Έναν-ένα μας έκαμε, ήταν πραγματικά έτσι αυστηρός άνθρωπος. Δεν ήταν στην ουσία έτσι, αλλά έτσι ήταν, ας πούμε, φαίνεται. Άλλος χαρακτήρας. Στην Παλαιά Διαθήκη διαβάζουμε άλλος ο προφήτης Μωυσής, άλλος ο προφήτης Ηλίας, άλλος ο Ισαΐας. Στους Αγίους διαβάζουμε ποικιλία χαρισμάτων, ποικιλία χαρακτήρων. Δεν διαλύει ο Θεός κανέναν άνθρωπο. Διατηρείται ο άνθρωπος μέσα στην ελευθερία του. Και είναι πολύ σπουδαίο πράγμα, παιδιά, αυτό, πως μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία κανένας άνθρωπος δεν καλείται να αλλάξει την ύπαρξή του, απλώς να αγιάσει την ύπαρξή του όπως είναι. Έλεγε και ο Γέρο Παΐσιος, το έλεγαν γέροντα, να γίνω, ξέρω εγώ, αεροπόρος, να γίνεις αεροπόρος και να γίνεις ένας άγιος αεροπόρος. Είστε μια φορά από τη Βόρεια Ήπειρο, τότε ήταν ακόμα ο Χότζας, ο Εμβέρ Χότζας στην Βόρεια Ήπειρο, και εφεύγαν οι άνθρωποι κρυφά κολυμπώντας, πήγαιναν στην Κέρκυρα. Ήρθε ένας φυγάς τέτοιος και άρχισε να διηγείται στον γέροντα στη Βόρεια Ήπειρο, δεν τους επέτρεπαν να έχουν ελληνικά ονόματα. Αλλά τους έβαλαν ονόματα εξαρτημάτων, αυτοκινήτων. Τους ανάγκαζε ο Χότζας. Δηλαδή, αν φώναζε τον άλλον, παιδιά, με το όνομα του Κώστα, Νίκο ή Γιάννη, ας πούμε, πήγαινε φυλακή, μπορεί και 20 χρόνια. Εάν έκανε το σταυρό σου, τελείωνε, σόβια. Είχαν καταστρέψει όλες τις εκκλησίες. Δεν υπήρχε ούτε μία εκκλησία, ούτε ένας ιερέας, ούτε ένας επίσκοπος. Δύο επισκόπους τους έδαψε ζωντανούς ο Χότζας, ζωντανούς έδαψε, και τους άλλους τους καθάρισε. Και άλλους τους απεσχημάτισε. Τους έβγαλε τεράστια και δεν ήταν ιερείς. Μόνο τρεις διεσώθηκαν ιερείς, τώρα που ελευθερώθηκε η Αλβανία και πήγε ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος εκεί, βρήκε τρεις ιερείς από τους παλιούς, οι οποίοι ήταν κανονικά ξυρισμένοι, φορούσαν λαϊκά ρούχα,
Και αυτοί οι άνθρωποι 30 χρόνια και πλέον που ήταν ο διωγμός κατά της Εκκλησίας λειτουργούσαν κρυφά μέσα στα επόδια του σπιτιού τους. Εγώ γνώρισα έναν από αυτούς, τον γνώρισα στην Τουρκία και διηγόταν πώς έγινε αυτή η ιστορία. Λοιπόν, ήρθε αυτός ο φυγάς, ο βοηροϋπηρώτης και έκλαιγε, του έλεγε γέροντα, δεν μας αφήνει ούτε ονόματα να βγάλουμε. Πώς θα ζήσουμε εκεί? Δεν μπορούμε να σταθούμε ούτε σαν χριστιανοί ούτε σαν Έλληνες, σαν τίποτα. Λέει, τι ονόματα σας έβγαλε, τι ονόματα? Μας βγάζει ονόμα εξαρτήματα, λέει, των αυτοκινήτων. Του λέει, να τι στενοχωριέσαι ρε παιδάκι μου. Ας μην είναι Αγία Ελένη ή Αγία Ειρήνη. Τώρα θα έχουμε και Αγία Ανεξάτμιση και Αγία Ρόδα και Αγίον Καρπουραντέρ και Αγίο, ξέρω εγώ, Ραδιατέρ. Και είναι και ευκαιρία να έχουμε ένα Αγίος που δεν είχαμε πρώτα. Και βάστε του, λέει, την κυρία σου πώς την έβγαλε ο Χότσας. Θέλω να πω ότι εκινείτο με αυτήν όλη την άνεση, παιδιά, έτσι. Και είναι γνώρισμα της Εκκλησίας η ελευθερία του ανθρώπου. Η ελευθερία του ανθρώπου. Αυτό δηλαδή το οποίο ουσιαστικά στραγγαλίζει η αμαρτία, ενώ η αμαρτία αποκεφαλίζει τον άνθρωπο και τον κόβει τον άνθρωπο, η Εκκλησία, ο Θεός, δίδει αυτήν την άνεση στον άνθρωπο. Και ο κάθε ένας μπορεί απόλυτα να διατηρήσει τον εαυτόν του. Ο κάθε άνθρωπος φτάνει να αποβάλει από τον εαυτόν του τα πάθη και τις αμαρτίες οι οποίες ουσιαστικά τον χωρίζουν από τον Θεό. Όταν λέει λοιπόν ο Θεός να μην κάνουμε είδωλα, ακριβώς μας βοηθά, παιδιά, να μπορέσουμε να απελευθερωθούμε, να κινηθεί η καρδιά μας σωστά, αυτή η αγάπη όλη να διοχετευθεί εις τον αληθινό Θεό, να μην κολλάει η καρδιά μας σε τίποτα από τα παρόντα πράγματα και να αισθανόμαστε την απόλυτη ελευθερία. Σήμερα βλέπετε, λέμε, έχουμε ένα άγχος. Γιατί έχεις άγχος? Γιατί, ξέρω εγώ, θέλω να πιάσω βαθμούς, θέλω να πετύχω το ένα, θέλω να πετύχω το άλλο. Είναι καλά πράγματα και καλοί μαθητές να είσαστε και να γίνετε και καλοί επαγγελματίες και όλα. Αλλά όταν παιδιά είμαστε ελεύθεροι από αυτά τα πράγματα, τότε μπορούμε να προσπαθούμε χωρίς να χωνόμαστε. Μέσα στην ψυχή μας έχει μια ειρήνη, υπάρχει μια ειρήνη. Δεν μας πνίγει αυτό το πράγμα. Ξέρουμε ότι ο σκοπός της ζωής μας δεν είναι το είδωλο μας. Δεν είναι να περάσω στο πανεπιστήμιο και αν δεν περάσω χάθηκα. Δεν ξέρω στην Κύπρο, αλλά στην Ελλάδα κάθε φορά που τελειώνουν οι πανελλήνιες εξετάσεις έχουν αυτοκτονίες. Στην Κύπρο συνέβη και αυτό κάθε φορά. Πέρσι νομίζω. Μια κοπέλα πέρσι. Θέλω να πω, παιδιά, ότι βγαίνουν μπροστά μας οι σκοποί της ζωής μας, που πρέπει να έχουμε σκοπούς. Είστε νέοι άνθρωποι, πρέπει να έχετε σκοπούς, αλλά αυτούς τους σκοπούς μην κάνετε το λάθος να τους κάνετε απόλυτους σκοπούς. Πρέπει να ξέρω ότι είναι σχετικά πράγματα αυτά. Δεν μπορεί να σε ολοκληρώσει κάτι το σχετικό. Είτε λέγεται πανεπιστήμιο, είτε λέγεται βαθμολογία, είτε λέγεται το πρόσωπο που αγαπάς, είτε λέγεται η οικογένειά σου, είτε λέγεται και η πατρίδα σου ακόμα. Έτσι, οτιδήποτε υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο. Δεν είμαστε προσκολλημένοι απόλυτα. Όλα αυτά έχουν σχετικότητα. Άρα και εμείς πρέπει να έχουμε σχετική αγάπη με όλα αυτά τα πράγματα. Εδώ, παιδιά, εγώ τελειώνω. Μήπως θέλετε να ρωτήσετε κάτι εσείς? Έχουμε μερικά λεπτά. Να σου πω, εάν κρίνουμε από την πείρα πρακτικά, έτσι, κατά αναλογία πιστεύω ότι στα περισσότερα διαζύγια φταίνει άντρες. Το πιστεύω αυτό. Μπορεί να έχω λάθος. Αλλά επειδή έχω πολύ επαφή με τέτοια, πότε να πούμε, ανδρόγυνα, που μπορεί φαινομενικά, δηλαδή αν ήμουν δικαστής, ας πούμε, και όχι ιερέας, θα έλεγα ότι φταίει η γυναίκα. Απάντησε στον άντρα σου, κυρία μου, πότε να πούμε, φταίεις ή ξέρω εγώ, οφείλεις να απομακρυνθείς. Αλλά λέω ότι φταίει ο άνδρας, γιατί? Διότι συνήθως το πρόβλημα στην Κύπρο, είναι προσωπική μου γνώμη αυτό, έγκυται στο ότι οι άνδρες δεν ξέρουν να επικοινωνούν με τις γυναίκες τους. Δηλαδή οι άνδρες της Κύπρου, δεν ξέρω στην Ελλάδα τι γίνεται, ούτε σε άλλες χώρες, δεν ξέρω. Αλλά εδώ το βλέπω αυτό το πράγμα. Δεν ξέρει ότι μια γυναίκα πρέπει να τη συμπεριφέρεσαι όπως αρμόζει μια γυναίκα. Πρέπει να καταλάβει ο άνδρας τι θέλει η γυναίκα του.
Δεν αρκείται γυναίκα στο να είσαι τίμιος άνδρας, τίμιος σύζυγος, να είσαι καλός άνθρωπος, να μην κάνεις αταξίες, να μην πίνεις, να μην χαρτοπέζεις, να αγοράζεις οτιδήποτε χρειάζεται και να δίνεις και χρήματα. Δεν αρκείται σε αυτά τα πράγματα. Η γυναίκα είναι πλασμένη από τον Θεό με τον δικό της τρόπο. Έτσι, έχει μια άλλη κατάσταση. Είναι πιο, ας πούμε, συναισθηματική, έχει πιο πολύ καρδιά, γιατί είναι μητέρα. Οπότε ο άνδρας πρέπει να καλύπτει συναισθηματικά τη γυναίκα του. Με το να της λέει χίλιες φορές την ημέρα επένους, κολακίες, συναισθηματικά λόγια, αγάπες, τρυφερότητες, όλα αυτά τα πράγματα. Εάν δεν τα κάνει αυτά ο άνδρας, και ο άνδρας δεν τα κάνει, διότι συνήθως οι άνδρες έχουν μια σοβαρότητα και πάνε σπίτι, καλημέρα, καλημέρα. Τώρα σ' αγαπώ και με αγαπάς, τα πάνε τις πρώτες μέρες αυτά τα πράγματα. Σου πόσες φορές να τα λαλούμε. Τα πάμε κάθε λίγο, ας πούμε, τι είναι. Αυτά είναι υποκρισίες. Πάει σπίτι, πιάνει την εφημερίδα και τον καφέ, κάθε στον καναπέ, μην με ενοχλάτε γιατί είμαι κουρασμένος. Αποκοιμάται βλέποντας τηλεόραση, ροχαλίζει. Εκείνη έμεινε εκεί, κάθε να της πει μια κουβέντα, τίποτε. Μαγειρεύει να πούμε. Μαγείρεψε ένα φαγητό, πάει να φάει. Εν καλό το φαγητό, εν καλό. Έκοψε τα πόδια της έτσι. Πρέπει πάρα πολλά ώρα το φαγητό, ας πούμε. Εξαιρετικό, δώσ' μου συνταγή, πώς το έκαμες, πώς το κατάφερες. Αυτό είναι φαγητό, όχι σαν τα φαγιά της μάνας μου. Έτσι να πει. Εάν το κάνει αυτό το πράγμα, κρατά συναισθηματικά τη σύζυγο, και δεν είναι παιδιά, δεν είναι ψέματα. Δεν είναι ψέματα. Έτσι, έτσι είναι η φύση των πραγμάτων. Οφείλει να καλύψει σύζυγό του. Εάν δεν το κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έλεγε και ο γύρω Παΐσιος μια φορά, θυμάμαι, έλεγε σένα. Πρόσεξε, του λέει. Ας πούμε ότι η γυναίκα σου επίεσαι στο κομμωτήριο και άλλαξε τα μαλλιά της. Τα έκαμε άλλο χρώμα. Ήρθε σπίτι. Και εσύ της είπες του μια λέξη. Ότι τα μαλλιά σου τα έκαμε ωραία, ας πούμε. Πήγε, βγήκε. Δεν έχει τίποτα. Ή αγόρασε ένα ζευγάρι παπούτσια. Και δεν της είπε ότι τα παπούτσια αυτά είναι ωραία. Σου πάνε, είναι όμορφα. Ξέρω εγώ, είσαι πιο ωραία με αυτά τα παπούτσια. Έγινες 20 χρόνια νεότερη από τι σου. Λοιπόν, δεν πειράζει που με έφαγες τα λεφτά μου, ας πούμε, αλλά άξιζε τον κόπο. Λοιπόν, εάν δεν τα πεις αυτά τα πράγματα, λέει ο γέροντας, και τις τα πει ο προϊστάμενος, ο γείτονας, ο συνάδελφος, ο οποιοσδήποτε άλλο, τότε η γυναική αφήσεις δυστυχώς πολλές φορές λειτουργεί χωρίς να μπορεί να το λέξει ούτε η ίδια γυναίκα. Και αυτό, παιδιά, το λέω, το ξέρω, δηλαδή, εξομολογώ χιλιάδες ανθρώπους. Κοπέλες απόλυτα τίμιες, της εκκλησίας, παιδιά δηλαδή, ούτε κατά διάνοια ποτέ διανοήθηκαν να κάνουν οτιδήποτε άλλο, και όμως πολλές φορές αισθάνονταν ότι προδίδει ο εαυτός τους, γιατί όταν και υπάρχουν τέτοιοι, πώς να πούμε, τύποι σήμερα, αρχίζουν τα κομπλιμέντα και τις κολακίες και αυτά, και δυστυχώς αρχίζει μέσα στον ψυχικό κόσμο της γυναίκας να υπάρχει κάτι. Κάτι να μην πάει καλά, να μην λειτουργούν σωστά τα πράγματα. Εάν από το σύζυγό της δεν ακούει αυτά τα πράγματα, αισθάνεται μια απογοήτευση, σαν να μην υπάρχει. Εάν δεν αρχίζει να είναι και 35 χρονών και αρχίζουν τα πρώτα μαλλιά, τα άσπρα ή ξέρω εγώ, οι πρώτες ρητίδες, και έκαμε και τα παιδιά της, και αισθάνεται πλέον ότι δεν προσφέρει, δεν ενδιαφέρει τον άντρα της όπως τον ενδιέφερε που ήταν νεότερη, τότε αρχίζουν και άλλα προβλήματα τα οποία την κινούν να κάνουν πράγματα ανόητα, προκειμένου να ελκύσει το σύζυγό της να της δώσει σημασία ως γυναίκα σου σύζυγου του. Είναι αποδεδειγμένο αυτό το πράγμα. Και εάν αυτή η κοπέλα, θέλω να πω, εκτεθειμένη και μη έχοντας κάλυψη συναισθηματική από τον άντρα της, βρίσκεται καθημερινά σε χίλιες ζωές άλλες καταστάσεις και αισθάνεται λυπημένη ή αισθάνεται αδύναμη ή αισθάνεται εγκαταλελειμμένη από τον άντρα της, τότε είναι πολύ πιθανό όταν βρεθεί κάποιος άλλος να της δώσει σημασία, να ακούσει τα προβλήματά της, να της πει ένα γλυκό καλημέρα, να της πει οπενετικά λόγια και αμέσως να λυγίσει. Και ίσως θα έρθει ο Κύριος να πει ότι με απάντησε. Σε απάντησε, αλλά ο ηθικός αυτούργος εσύ είσαι. Πού ήταν ο νους τόσων καιρών εσέναν να στηρίξει τη σύζυγό σου. Εγώ θυμάμαι, παιδιά, μια φορά στο Άγιον Όρος που ήμουν, ήρθε ένας πλούσιος με ένα δικό του κότερο, πλούσιος, εκατομμυριούχος. Ήρθε στη σκήτη, κάποιοι του είπαν, τέλος πάντων,
μεγάλο πρόβλημα. Να πεθάνει να. Τι έπαθες, βρε? Με κατέρεψε η γυναίκα μου. Νέος, 38 χρόνων. Και με ποιον πήγε η μάνα μου η γυναίκα σου? Με τον Κουλουρά απέναντι. Καρά ρε. Εκατομμυριούχος εσύ. Ήρθες με το πλοίο σου, το κότερο σου, και σ' άφησες να πει με Κουλουρά. Τρελάθηκε? Όχι, δεν τρελάθηκε, είστε καλά της. Και γιατί πήγε, γιέ μου? Εγώ ήμουν νεαρός, δεν καταλάβαινα. Τα βάλα με τη γυναίκα. Λέω, τι είναι το πράγμα, δε? Κοίταξε αχαριστία, να της έχει τέτοιο σπίτι, εκατομμύρια, τόσες δούλες, υπηρέτριες Φιλιππινέζες, όπως υπάρχουν. Τόσα πράγματα αυτή να καταλήξουν άντρα της. Τίμιος άνθρωπος, ποτέ δεν την απάντησε. Έκανε τόσα ταξίδια και δεν απάντησε ποτέ η γυναίκα του. Πραγματικός, ας πούμε, σύζυγος. Άπειρος εγώ. Όταν πήγε υπόθεση στον γέροντα, ο γέροντας αμέσως τον έπιασε. Του λέει, Αλαδά, εσύ φταίεις. Πού, γίνος, τι έκανα εγώ? Του λέει, είσαι πολύ σοβαρός. Είσαι πολύ σοβαρός και γι' αυτόν τον λόγο σου φύγει η γυναίκα σου. Επήγαινε σπίτι, ένας σοβαρός κύριος, όλη μέρα με meeting, πώς τα λέτε εσείς, με πράγματα, με αυτά, μες τα. Αυτά έχω στο σπίτι και συμπεριφέρεσαι σοβαρά στη γυναίκα σου. Χαίρετε, καλημέρα, καλημέρα, κάτσε να φάμε, να υπηρετεί αυτή. Δηλαδή, εχάθηκε η τρυφερότητα, η στοργή, η αγάπη, αυτά τα λόγια, ας πούμε, τα οποία. Μια, δύο, τρεις, πέντε, δέκα, μάρανε αυτός ο άνθρωπος. Όταν πήρε στον Κουλουρά να αγοράσει πράγματα, και όσο έλεγε τα καλύτερα λόγια. Κάποια στιγμή προτίμησε να υπάρξει ως άνθρωπος εγκαταλείποντας το σύζυγό της. Βέβαια, μπορεί να συμβούν και αντίθετα. Και η γυναίκα οφείλει να δει στον άνδρα την απαραίτητη προσοχή για να μπορέσει να υπάρξει και ο άνδρας. Δηλαδή, αν μια γυναίκα του συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρεται σε μια άλλη γυναίκα, σε όλους θα διάσει ένας άνδρας. Έτσι. Μπορεί να του συμπεριφέρεσαι ενός άνδρα όπως συμπεριφέρεται σε μια γυναίκα. Το πια η αηδία. Αλλά πρέπει να ξέρει και η γυναίκα πώς συμπεριφέρεται στον άνδρα, και ο άνδρας όμως πρέπει να μάθει πολύ καλά την ψυχολογία της γυναίκας του. Όταν πάει σπίτι, ας πούμε, και η γυναίκα του μουρμουρά ότι, ξέρω εγώ, τα μωρά όλη μέρα έκλαιγαν, πρέπει να καταλάβει ότι δεν είναι που έκλαιγαν τα μωρά και μουρμουρά η γυναίκα. Πίσω από αυτό κρύβεται κάτι άλλο. Η γυναίκα δεν λέει κατευθείαν εκείνο που θέλει. Ή μπορεί να μην μπορεί να το εκφράσει και ίδια, μην το δέχεται και ίδια. Άλλο θέλει να του πει. Θέλει να του πει ότι, ξέρεις, ήρθε σπίτι, δεν μου είπες ένα λόγο καλό, δεν μου είπες ότι μπράβο σου, είσαι κουρασμένη, σε πεθύμησα, σε έκαμε, σε όλα αυτά τα πράγματα. Και αρχίζει να του βρίσκει άλλες αφορμές και του μουρμουρά, του κατεβάζει μούτρα, του κάνει άλλα. Και η αιτία είναι άλλη. Για άλλα πράγματα ήθελε να του πει και του φέρνει άλλες ιστορίες. Έτσι. Ήδη ότι πέρασε από τη μάνα της και ήρθε, που τη μάνα του και ήρθε σπίτι. Παίζει μεγάλο ρόλο, παιδιά. Έλεγε ο Γεροπαΐσιος, ποτέ σου μην επενέσεις τη μάνα σου μπροστά στη γυναίκα σου. Ποτέ σου μην επενέσεις τη μάνα σου. Ούτε σ' αδερφές σου. Ούτε άλλη γυναίκα ποτέ. Ποτέ μην επενέσεις άλλη γυναίκα μπροστά στη γυναίκα σου. Να πεις ότι, ας πούμε, αυτή η γυναίκα είναι πάρα πολύ καλή κοπέλα. Μπορεί να μην πει τίποτα, αλλά τικ, είμαι σίγουρος ότι μέσα της θα κάνει ένα έτσι. Την πρώτη φορά, τη δεύτερη φορά, θα τη βάσω από πάνω. Έχω δίκιο, οι κοπέλες υποστηρίζετε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Να ξέρετε, παιδιά, ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα σήμερα στην Κύπρο τα διαζύγια. Σας το λέω από την πείρα μου που τα βλέπω κάθε μέρα. Δεν είναι. Είναι πολύ καλός ο κόσμος μας. Οι κοπέλες είναι πολύ καλές. Είναι ηθικές κοπέλες. Δεν είναι εξευτελισμένες κοπέλες. Και αν κάνουν μια ταξία, την κάνουν, ας πούμε, γιατί, πώς να πούμε, έχουν άλλες πιέσεις. Είναι σε οριακή κατάσταση. Δεν καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει ο άντρας. Δεν υποπτεύεται. Πολλές φορές προσπάθησα να δώσω σε άντρας να καταλάβουν ότι, κοίταξε, δεν κάνεις καλά, παιδί μου. Προσβάλλεις τη γυναίκα σου, την περιφρονείς. Την περιφρόνη, την άφησε, πήγες κάπου, ας πούμε, έπιασε την κουβέντα με το φίλο σου, την άφησε 2 ώρες μόνη της. Μα δεν γίνεται αυτό το πράγμα με γυναίκα σου. Δεν γίνεται. Πρέπει να το καταλάβεις. Δεν μπορείς, η γυναίκα δεν μπορεί να την τσαλαπατάς. Θα έρθει μια ώρα που θα λειτουργήσει η γυναικεία φύση ανάποδα και ουέ και αλίμονον τότε. Έτσι, διότι όση ώρα, ας πούμε, τα πράγματα είναι καλά, εντάξει. Ύστερα που θα λειτουργήσουν ανάποδα, δεν διορθώνονται.
Και θέλει, είναι μεγάλη τέχνη ο γάμος, παιδιά, είναι πολύ μεγάλη τέχνη ο γάμος. Και δεν μαθαίνει κανείς αυτήν την τέχνη, εάν δεν μάθει μέσα στον χώρο της Εκκλησίας την ταπείνωση, την πραγματική αγάπη. Να μάθει τι σημαίνει αγάπη, τι σημαίνει να ζεις με έναν άλλον άνθρωπο και να κάνεις τον άλλο να αισθάνεται ότι υπάρχει, και όχι ότι υπάρχεις εσύ. Ο άλλος να αισθάνεται ότι υπάρχει. Έτσι να του δώσει τη δυνατότητα να υπάρξει ο άλλος άνθρωπος. Όπως κάνει ο Θεός με εμάς. Είναι δύσκολο. Ίσως παιδιά στη δική σας ηλικία ακόμα δεν μπορείτε να καταλάβετε τις επιπτώσεις που είχε στην ψυχή ενός ανθρώπου. Και νομίζω ότι δεν βοηθά. Δεν λύεται το πρόβλημα με τα διαζύγια. Αλλά άμα φτάσουν τα πράγματα σε τέτοια κατάσταση που πεθάνει η αγάπη μέσα και δεν μπορεί να... δεν υπάρχει. Και είναι, η αγάπη είναι ένα πράγμα παράξενο. Όταν μπορεί να υπάρχει σαν ένας ποταμός, ας πούμε, ένα ξάντλητος. Όταν πει ένα stop, τέλειωσε. Δεν έχει πλέον ούτε σταγόνα. Δεν υπάρχει, τέλειωσε. Είναι σαν τον τζάμι, ένα κρύσταλλο. Έχετε δει κρύσταλλο, έχετε δει. Σπάσατε καμιά φορά κρύσταλλο. Έσπασα εγώ προχτές ένα ποτήρι. Λοιπόν, με το τάκ, 1000 κομμάτια. Όχι να μοιραστεί στη μέση, να πεισάτε. Έγινε 3 κομμάτια, θα το μπαλώσουμε. Γίνεται τόσο, γίνεται λουβίθια που λέμε, έτσι. Σαν το ρύζι γίνεται. Έτσι είναι. Μετά δεν μπαλώνεται αυτό το πράγμα. Τέλειωσε, δεν μπαλώνεται. Είναι αδύνατο σχεδόν. Και αυτό όσοι από εσάς εδώ, τα αγόρια δηλαδή, να προσέξουν πολύ τις γυναίκες τους ή τις μέλουσες γυναίκες τους. Τις προσέξουν πάρα πολύ. Μην πετάτε πέτρες πάνω στους καθρέφτες, παιδιά. Να ξέρεις ότι κάθε βαρύς λόγος που λες στη σύζυγό σου είναι μια πέτρα πάνω σε ένα τζάμι. Έριξες μια πέτρα, έριξες δυο πέτρες, έριξες τρεις πέτρες, κάποια ώρα θα σπάσει και το τζάμι και θα πληρώσεις σπασμένα εσύ και όχι ο άλλος. Να κάνουμε προσευχή, παιδιά. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενο στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως τα πρόσθετον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον Αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμήν.